Πέφτει η αυλαία για τις εκπτώσεις της χειμερινής σεζόν με καταναλωτές και καταστηματάρχες να είναι προβληματισμένοι. Η αγοραστική κίνηση ήταν φιδωλή στο Ηράκλειο και οι πολίτες δεν έμειναν ικανοποιημένοι από τις εκπτώσεις αφού δεν βρήκαν καμία διαφορά με τις αρχικές τιμές. Μέχρι στιγμής δυστυχώς δεν είμαστε σύμφωνα με τις προσδοκίες μας. Η εκπτωτική περίοδος ήταν αρκετά δυναμική από τη μεριά του εμπορίου. Είχαμε μεγάλες εκπτώσεις και ποιοτικά προϊόντα, ένα κάλεσμα στην κοινωνία. Παρ' όλα αυτά, η κινητικότητα ήταν χαμηλή. Έχω ήδη ψωνίσει, οπότε δεν χρειάζεται να πάρω. Γιατί αφού βλέπω ότι δεν είναι κάτι το διαφορετικό. Πολύ ωραία κομμάτια έχω να πω και πολύ καλές εκπτώσεις. Πολύ καλές. Εντάξει, όσο όποιος μπορούσε να αγοράσει, μπορούσε. Ανησυχία προκαλούν στους καταστηματάρχες τα αποτελέσματα των εκπτώσεων, με τα ταμεία τους να είναι σχεδόν άδεια. Γνωρίζοντας πως η φετινή χειμερινή περίοδος εκπτώσεων απέχει πολύ συγκριτικά με την ίδια το 2023, ο Εμπορικός Σύλλογος και οι καταστηματάρχες υποστηρίζουν ότι η μείωση των τιμών ήταν σημαντική. Για την Κρήτη, δηλαδή, που είναι πανέμορφη και έχει ζήτηση δηλαδή, και έρχεται πολύς κόσμος. Και είναι γενικά ένα τουριστικό μέρος. Εντάξει, ήταν πολύ καλές τιμές. Δεν έχω πάει πουθενά. Δεν έχω ψωνίσει. Υπήρχε, αλλά όχι σε σημείο που εγώ προσωπικά θα είμαι ευχαριστημένη. Δεν ψωνίζει. Είναι ακριβά όλα. Όλα είναι ακριβά. Έχουν φτάσει. Οι φήμες λένε ότι δεν πέφτουν όσο πρέπει. Κοιτάζουν αλλά δεν αγοράζουν οι καταναλωτές με την ακρίβεια να έχει φτάσει στα ύψη ενώ ο τζίρος των καταστημάτων έχει μειωθεί. Η κίνηση στην αγορά ήταν αυξημένη την περίοδο των εκπτώσεων, ωστόσο οι καταναλωτές προχώρησαν σε αγορές ειδών πρώτης ανάγκης.